podcast της Athens Voice. Ένα πράγμα έχω να σας πω, φιλαράκια μου. Αρχικά, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα ή ακόμα και καλό ξημέρωμα, γιατί ρε παιδιά, μπορεί να μου ακούτε τα ξημερώματα. Ξέρω εγώ τι φρίκες τραβάτε. Ένα πράγμα όμως θα σας πω. Όπως καταλάβατε, είστε στο Clemens Pod. Και παιδιά, έχω ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή την εβδομάδα. Παρόλο που σας λέω ότι δεν έχω προβλήματα, μου έχει κολλήσει μια έκφραση και δεν μπορώ να σταματήσω να τη λέω. Εξαιρετική ανακάλυψη. Ελπίζω μέχρι το τέλος του podcast να μην την έχω πει πάνω από 50 φορές, γιατί η φίλη μου η Στέλλα μου είπε ότι αν συνεχίζω να τη λέω, θα πρέπει κάθε φορά που τη λέω να βάζω ένα ευρώ μέσα σε ένα μπολ. Και όπως καταλαβαίνετε, λογικά θα πλουτίσει. Τι είμαστε εδώ να κάνουμε για άλλη μια φορά? Είμαστε εδώ πέρα για να λύσω το προβλήματά σας, αφού εγώ δεν έχω. Ψέματα. Και θα πρέπει να ανοιχτείτε για λίγο αυτή τη φωνή που έχω σήμερα του Βασίλη Καράρα, παιδί μου. Γιατί αποφάσισα για άλλη μια φορά να κάνω podcast το πρωί. Εξαιρετική ανακάλυψη. 1 ευρώ έθινα μέσα στον μπολ. Λοιπόν, την Τετάρτη στο Instagram μου στείλατε πάρα πολλά προβληματάκια. Το Instagram μου το υπενθυμίζω, 4 κάτω παύλα και όνομα Clemens, έτσι επειδή είναι δύσκολο. Προβλήματα καλοκαιρινά, προβλήματα για δουλειές, προβλήματα γενικά διάφορα. Και σας χαλάω χατήρι, είμαστε εδώ πέρα να τα λύσουμε όλα. Όχι σαν ψυχολόγοι, αλλά σαν φίλοι, σαν μπατζανάκια, σαν άνθρωποι, ρε παιδί μου, που θέλουν να κάτσουν να συζητήσουν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν απόψεις. Βέβαια, ξέρω τώρα, δεν τις ανταλλάζουμε. Λέω εγώ την άποψή μου και εσείς δεν μπορείτε να μου απαντήσετε, αλλά αν θέλετε μπορούμε να τις ανταλλάξουμε. Στείλτε μου μηνυματάκια. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε κατευθείαν, γιατί εδώ πέρα τα προβλήματα είναι βαριά, είναι δύσκολα. Ο καθένας έχει διαφορετικά προβλήματα, οπότε για τον καθένα έχει και μία άλλη σημασία, οπότε καταλαβαίνετε. Και ξεκινάω εδώ πέρα με πρόβλημα που ταυτίζομαι έτσι λίγο. Αφού εδώ πέρα η φίλη λέει έξαλλη με κεφαλαία, θέλω καλοκαίρι ASAP. Ωραία, δεν ξέρω γενικά αν το έχετε βιώσει και οι υπόλοιποι, αλλά ρε παιδιά, όσοι κάνετε διακοπές το Πάσχα, όχι στα χωριά σας, παιδί μου, καταλάβετε, βγήκατε έξω λίγο παραπάνω, το ζήσατε, ρε παιδί μου. Ή ας πούμε είχατε πάρει άδεια από τη δουλειά σας. Δεν γυρίσατε μετά και νιώθατε, λες και είχατε πάει μίνι διακοπές. Χωρίς να έχετε πάει σε νησί. Απίστευτο. Εξαιρετική ανακάλυψη. Άλλο να ευρώ η Αθήνα μέσα στον πόλη. Τέλος πάντων, αυτό τι σημαίνει? Δεν σας δημιουργήθηκε έτσι ένα ωραίο mood που σας έκανε να λέτε πω πω τώρα τι? Γυρίσαμε από καλοκαιρινές διακοπές. Εγώ το είχα πάρα πολύ γενικά αυτό το πράγμα και αυτή είναι μια δυσκολία. Γιατί? Γιατί λίγο καιρός, ρε παιδί μου, λίγο τα μπανάκια, λίγο η διάθεση που είχε ανέβει, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς και να μπεις σε ένα πρόγραμμα, γιατί έχεις ένα πιο χαλαρό και ανάλαφρο mood. Και αυτό σε δυσκολεύει έτσι λίγο να μπεις στη ρουτίνα της καθημερινότητας, το να κάνεις τις δουλειές σου, να είσαι ok στις υποχρεώσεις σου κτλ. Ταυτιζόμαστε λίγο, ή το ζω μόνη μου, εγώ και οι φίλοι εδώ πέρα. Πώς λύνεται τώρα αυτό? Γενικά, καλό θα είναι όταν είστε στη δουλειά και βλέπετε story από παραλίες και τα λοιπά, ή βλέπετε βασικά από το παράθυρο, ρε παιδί μου, ότι χιλιακάδα και 40 βαθμούς. Μην ανοίγετε τα story, θα συγχυστείτε. Γιατί θα βλέπετε μερικοί να είναι για μπάνιο σε παραλίες και τα λοιπά, και να είστε μέσα σε ένα γραφείο με το air condition στο full. Έχει πολύ νόημα? Όχι. Γι' αυτό προσπαθείτε έτσι λίγο να ξαναμπείτε στη ρουτίνα, να βρείτε τα πατήματά σας, να τα βρω κι εγώ, ρε παιδί μου, πρέπει να ξεκινήσω εργασία για τη σχολή και δεν το έχω κάνει. Και το καλοκαιράκι έρχεται, είναι καθοδόν. Οπότε πάμε στο επόμενο μέχρι να έρθει το καλοκαιράκι μας, υπενθυμίζοντας ότι για άλλη μια φορά ακούμε μουσική από τους Dimmy the Bad Heart. Και προχωράμε. Α, κι άλλη κοπέλα που ταυτίζομαι εδώ πέρα, παιδιά, τι γίνεται σήμερα? Μάλλον έχω κι εγώ πάρα πολλά προβλήματα. Γίνομαι 24 το σουκού, γνώμη πρέπει να ξαναγίνουμε 23, μας αξίζει ο χαμένος χρόνος. Είσαι πάρα πολύ φίλη μου εσύ. Μιλάς σε άτομο που πέρσι που έκλεινε 23 του έπαθε κρίση ηλικίας. Και μάλιστα έχει και μια φίλη της που έκλεινε 23 δύο μέρες πριν και είχε κανονίσει πάρτι και το ακύρωσε. Εντάξει, αυτή είναι πιο τρελή από μένα, όπως καταλαβαίνετε. Κοίταξε να δεις τώρα. Πράγματα μια πολύ χαμένη χρονιά. Μη σας πω ότι και τα 24 θα είναι μια ψιλοχαμένη χρονιά μέχρι τη μέση. Και να μπούμε σε μια κανονικότητα, ρε παιδί μου. Μεγαλώνουμε, ο χρόνος περνάει, παιδιά. Κάτσαμε ένα χρόνο στο σπίτι, δεν είναι λίγο shocking? Που ένα χρόνο στο σπίτι στα 23 μου δεν θα περίμενα ποτέ ότι θα περνούσα. Φιλενάδα, όμως δεν πρέπει να σκέφτεσαι τι έχασες, πρέπει να σκέφτεσαι τι κερδίζεις. Και τι να κάνεις? Να διοργανώσεις τα καλύτερα γενέθλια, την καλύτερη μέρα γενεθλίων. Και φυσικά δεν εννοώ κορονοπάρτι, φυσικά εννοώ το να διαμορφώσεις την μέρα σου έτσι ακριβώς όπως τη γουστάρεις, για να περάσεις όσο καλύτερο μπορείς. Και να σας πω λίγο κάτι, ρε παιδιά. Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά αν κάποιος, ας πούμε, νιώθει 20, εκεί πέρα τα πράγματα μένουν ίδια. Είμαι πολύ της άποψης, όπως έχετε καταλάβει, ότι η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο. Οπότε
Φίλε, να δω και εσύ να του δεις ένα νούμερο, δεν σε έχουν πάρει εδώ και τα χρόνια. Να λόγω τι έχουν πάρει, να πω εντάξει. Αλλά και να σε παίρνανε. Σημασία έχει το πώς νιώθεις εσύ. Οπότε, χρόνια πολλά από το Clemens Pod και ελπίζω να τα περάσω καλύτερα γίνεται. Πάμε λοιπόν στο επόμενο προβληματάκι μας για σήμερα. Ο τρόπος να προλάβεις τα πάντα, δουλειά, προσωπική ζωή, φίλη κουλουπού. Εδώ πέρα είναι όντως μια εξαιρετική ανακάλυψη, γιατί όποιος βρει τον τρόπο για να τα προλάβει όλα, να μου τον πει και εμένα ή να τον βάλουμε στο βιβλίο Guinness, ρε παιδί μου. Γιατί δεν υπάρχει ποτέ τέλειος τρόπος ώστε να είσαι τέλειος σε όλα και να τα προλαβαίνεις όλα. Θα υπάρχουν περίοδοι της ζωής σου που μπορεί να τα προλαβαίνεις όλα, άλλη περίοδο που να δώσεις έμφαση σε κάτι άλλο, άλλη περίοδο που να έχεις priority τη δουλειά σου και ούτω καθεξής. Για μένα η βασική συμβουλή που είναι αυτό που πρέπει να κάνω κι εγώ, γιατί θεωρώ ότι έχω αρχίσει να χάνω την μπάλα, είναι το ότι θα πρέπει να βρεις τον τρόπο να χωρέσεις όσα περισσότερα πράγματα αντέχεις. Γιατί καλώς ή κακώς, ρε φίλε, οι άνθρωποι έχουμε την θέληση να τα προλάβουμε όλα και να τα κάνουμε μισά ή να τα προλάβουμε όλα και στο τέλος της ημέρας να είμαστε ταύλα στο κρεβάτι. Θα πρέπει να βρεις, ρε παιδί μου, έναν τρόπο να κάνεις όλα αυτά που θέλεις χωρίς να κλατάρεις. Και όταν βλέπεις ότι κλατάρεις, αναγκαστικά θα πρέπει κάτι να το αφήσεις. Γιατί όπως λέγανε και στους singles, οι άνθρωποι είναι ένα ποδήλατο. Βασικά σαν ένα ποδήλατο. Πόσα άτομα μπορείς να βάλεις πάνω σε ένα ποδήλατο? Κάποιος μπορεί να γίνει και να σου λέει ότι θα βάλω έναν πίσω μου, έναν μπροστά και ένα στα πετάλια, ας πούμε, οριακά. Αυτό, ας πούμε, δεν γίνεται. Πόσα πράγματα μπορείς να βάλεις ρεαλιστικά πάνω σε ένα ποδήλατο? Έτσι είναι και η ζωή. Όσα περισσότερα πράγματα βάζεις πάνω σου, τότε πέφτεις. Ενώ όταν βάζεις τα σωστά πράγματα, τότε κάνεις level up. Οπότε θα σου έλεγα το να μην σε τρομάζει αυτό. Όλοι έχουμε άγχος το πώς θα βρούμε το μαγικό τρόπο, τη δικλίδα, ρε παιδί μου, προκειμένου να τα προλαβαίνουμε όλα. Αλλά στην τελική και να μην τα προλάβεις κάποια στιγμή, δεν χάλασε και ο κόσμος. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά πάντα κοιτάμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό κοίτα και εσύ να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, να προλαβαίνεις αυτά που θες εσύ. Και από εκεί και πέρα, και αν μην τα προλάβεις, δεν χάλασε και ο κόσμος, βρε αδελφέ. Και συνεχίζουμε. Αφού εδώ πέρα φίλος γράφει, βαρέθηκα το Survivor. Εξαιρετική ανακάλυψη, ας βάλουμε άλλο ένα ευρώ, μου ξέφυγε. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Σας έλεγα εγώ το ότι είμαι Survivor fan στο full, έτσι. Και εγώ το έχω παρατήσει και το έχω βαρεθεί, ρε παιδιά. Οπότε, φίλοι μου, σε καταλαβαίνω, δεν χάνεις τίποτα. Σκέψτε ότι έχανες 5 ώρες από τη ζωή σου. Έχανες. Βασικά, έκυκες 5 ώρες από τη ζωή σου, ενώ τώρα θα μπορείς να κάνεις αυτές τις 5 ώρες κάτι άλλο. Περνάμε, νομίζω, οι άνθρωποι τη φάση που μπορεί να ξεκινάμε κάτι και, ας πούμε, να μην θέλουμε να το ολοκληρώσουμε. Είναι σαν μια σειρά. Στην αρχή θα σε ενθουσιάσει και θα τη βλέπεις non-stop και θα χάνεις τον ύπνο σου. Μετά από ένα σημείο και μετά θα τη βαρεθείς. Οπότε, εγώ αυτό δεν το αντιλαμβάνομαι σαν πρόβλημα, εκτός αν θες να πας στο Survivor του χρόνου και χάνεις αυτή τη στιγμή τρόπους στρατηγικής που θα μπορούσε να ξέρεις. Και συνεχίζουμε. Δεν κοιμάμαι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που μου στάλθηκε και είναι η ζωή μου όλη. Με ρωτάνε οι φίλες μου βασικά αν προλαβαίνω να κοιμάμαι ή αν γενικά κοιμάμαι κάποια στιγμή στη ζωή μου. Οπότε φίλοι μου έχει στείλει στο κατάλληλο μέρος. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Καταλαβαίνετε ότι μερικές περιόδους της ζωής μας δεν μπορούμε να κοιμόμαστε ή δεν έχουμε χρόνο να κοιμόμαστε. Είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Όλοι θα το περάσουν αυτό το στάδιο κάποια στιγμή. Άλλοι όμως μπορεί να μην το περάσουν γιατί βάζουν σαν priority τον ύπνο. Γνωμούλα μου, που το έχω κάνει κιόλας, αν θες να κοιμηθείς, πιες ένα τίλιο πριν. Ή αν δεν μπορείς να κοιμηθείς διότι σε εξαναγκάζω, ρε παιδί μου, να βγαίνεις και τα λοιπά, τότε λέγε όχι και απλά να κάθεσαι να κοιτάς το ντουβάρι από τις 9 το βράδυ, εκεί 12 η ώρα θα έχεις πέσει τάβλα, δεν παίζει. Γενικά ο ύπνος είναι ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα που δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά όταν το χάνουμε, μετά από λίγο χρονικό διάστημα, είτε έχουμε τα νευράκια μας, είτε δεν είμαστε τόσο παραγωγικοί και κάποια στιγμή πέφτεις, ρε παιδί μου. Οπότε βάλ το λίγο στο πρόγραμμα και μην το φοβάσαι. Γιατί, ρε παιδιά μου, αν στο τέλος της ημέρας δεν είμαστε ξεκούραστοι, τότε πώς θα κάνουμε όλα αυτά που γουστάρουμε να κάνουμε? Ρωτώ εγώ. Και σε αυτό το σημείο σκέφτομαι να διαβάσω το επόμενο πρόβλημα. Είναι από κάτι που πραγματικά με απασχόλησε όλες αυτές τις μέρες. Και όπως έχω πει εδώ πέρα, μερικές φορές έχω και εγώ προβλήματα, οπότε κάπου πρέπει να τα βγάζω κι εγώ, ρε παιδί μου. Λοιπόν, θα κρατήσω το πρόβλημα που βλέπω εδώ πέρα για επόμενη φορά, γιατί νομίζω, όπως έχουμε ξαναπεί, το ότι μερικά πράγματα σε αυτό το podcast πρέπει να τα λέμε. Είτε προκύπτουν τις επικαιρότητες, πράγματα και ρεθίσματα, ρε παιδί μου, που μου έρχονται μένα στο μυαλό και θεωρώ ότι αξίζει να υποθούν. Δεν ξέρω γενικά αν το είδατε αυτές τις μέρες. Συγκεκριμένα αυτό είχε γίνει την Πέμπτη, όχι την Τετάρτη το βράδυ.
στη Νέα Σμύρνη, που μία κοπέλα πήγε να μπει στο σπίτι της, την ακολουθούσε ένα παλικάρι κοντά στην ηλικία μου, από 300 μέτρα από το μετρό μέχρι το σπίτι της. Πρόλαβε η κοπέλα να μπει μέσα στο σπίτι και πιάσανε κάμερες ασφαλείας ότι ο τύπος την ακολουθούσε σε όλη τη διαδρομή, που εντάξει και το να σε ακολουθεί γενικά σε όλη τη διαδρομή είναι λίγο σάικο. Ναι, τώρα όμως πάμε σε κάτι αιμετικό, την ακολουθούσε σε όλη τη διαδρομή και είχε πετάξει έξω το μόριό του. Και γιατί το λέω τώρα αυτό? Γιατί πέρα από το γεγονός ότι αυτά ακούγονται κάθε μέρα, προσωπικά εγώ που μιλάω και με αρκετά άτομα και εγώ και πολλές φίλες κορίτσια κτλ., 2 στις 5 αυτό το πράγμα τους έχει συμβεί, μου έχει συμβεί και εμένα στο μετρό. Μπορεί κάποιος άνθρωπος εκείνη την ώρα να μην έχει την ψυχραιμία να το αντιμετωπίσει και γενικά δεν χρειάζεται να μπει σε αυτή τη διαδικασία να το αντιμετωπίσει. Παιδιά, είναι τρομακτικό το να φοβάσαι να βγαίνεις. Και είναι ακόμα πιο τρομακτικό το να φοβάσαι να βγαίνεις ή το να φοβάσαι να ντυθείς όπως θέλεις, γιατί θα σκέφτεσαι τι θα πουν οι άλλοι ή θα σκέφτεσαι τι μπορεί να γίνει με τον κάθε τρελάκι που θα σε δει έξω και μπορεί να τρελαθεί που θα φοράς φούστα. Και είναι ακόμα πιο τρομακτικό το γεγονός ότι η ομάδα Women Like You ανέβασε τη συγκεκριμένη ανάρτηση της κοπέλας προκειμένου και να ενημερώσει τα άτομα της περιοχής και να βρεθεί ο δράστης και να ευαισθητοποιήσει. Και γενικότερα γιατί πλέον τα social media, πάλι καλά για μένα, έχουν πάρει και μια τροπή που γενικά βοηθάνε να πάρει κάτι πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Τέλος πάντων, ανέβηκε η συγκεκριμένη ανάρτηση με σκοπό την ενημέρωση. Και μπήκανε άτομα στη διαδικασία και κάνανε αυτή την ανάρτηση μπαν. Και ρωτώ εγώ, είστε με τα καλά σας? Έχουν γίνει μερικοί αγώνες προκειμένου να μιλάμε και είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό που έχει γίνει. Και είναι δυνατόν η ίδια η νέα γενιά η δικιά μας που είναι στα social media non-stop, δεν ξέρω τι ήταν άντρες, γυναίκες, δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά, να κάνουν μπαν αυτή τη δημοσίευση? Με ποιο σκεπτικό και με ποιο κριτήριο? Εμετικό όλο αυτό που έχει συμβεί. Δεν υπήρχε περίπτωση, νομίζω, να μην μας προβληματίσει όλο αυτό που συμβαίνει. Και νομίζω ότι αυτοί που σκεφτόμαστε λογικά και έχουμε μια ευαισθητοποίηση, ότι κάτι τέτοιο μας έχει προκαλέσει ένα σοκ. Δεν μπορώ να συγχωρέσω 2 πράγματα. Το να φέρεις κάποιον σε δύσκολη θέση και να του επιτεθείς ερωτικά και σεξουαλικά, και δεν μπορώ να συγχωρέσω και τη βλακεία του ανθρώπου όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο και δεν εμποδίζει στο δράστη να μιλήσει. Το καλό σε όλη αυτή την ιστορία ήταν το ότι παρόλο που μπήκαν πολλά εμπόδια, ο δράστης βρέθηκε κατευθείαν, γιατί όπως είπα πριν, τα social media τα κράζουμε, αλλά έχουν πάρει και μια πάρα πολύ ισχυρή δύναμη και έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα, γιατί πολλές ιστορίες έχουν πάρει μεγαλύτερη έκταση από ό,τι θα παίρναν αν δεν βγαίναν στα social media. Η κοπέλα είναι καλά, είχε γρήγορα αντανακλαστικά. Δεν χρειαζόταν όμως να μπει στη διαδικασία να έχει γρήγορα αντανακλαστικά και να μπει πάρα πολύ γρήγορα στο σπίτι της. Και κρατάμε τα θετικά. Ελπίζω αυτό να μην συμβεί ποτέ σε καμία και σε κανέναν. Ελπίζω από εδώ και πέρα το Educate Your Son να έχει όντως μία ισχύ, όχι μόνο βασικά το γιο σου, γενικά να υπάρχει μία παιδεία στο συγκεκριμένο κομμάτι σε όλα τα φύλλα. Γιατί νομίζω αυτό το κομμάτι είναι πιο σημαντικό από το να καθόμαστε να μαθαίνουμε στο σχολείο γεωγραφία. Είναι σημαντικό να καθόμαστε να μαθαίνουμε γεωγραφία, αλλά είναι σημαντικό κιόλας να μαθαίνουμε να σεβόμαστε τον άνθρωπο. Και κρατάω αυτά. Φυσικά περιμένω τα μηνύματα σας αν θέλετε να συζητήσουμε το οτιδήποτε. Φυσικά στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους μου τους fans, γιατί όπως έχετε καταλάβει την έχω ψωνίσει πάρα πολύ. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Όμως, πρωτού έρθει το Σάββατο, παιδιά, Τετάρτη στο Instagram μου, 4 κάτω Παύλος και όνομα Clemens, μου στέλνετε τα προβλήματά σας. Περιμένω τα μηνύματά σας για αυτό το επεισόδιο, περιμένω το feedback σας, τη θετική σας ενέργεια και φυσικά σας εύχομαι ένα όμορφο, πεντάμορφο θα έλεγα Σάββατο, με καφέ, φίλους, αλλά πάνω απ' όλα ασφάλεια. Σας φιλώ γλυκά και επειδή έχω και πάρα πολύ καιρό να το πω, ηλία ρίχτω ή αλλιώς ας πέσει το outro. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.